πανακότα γιαουρτιού με κηδόνι. Ένα υπέροχο φθινοπορεινό γλυκό. Είμαστε στην εποχή των κηδονιών, οπότε τώρα θα τα αξιοποιήσουμε. Είναι από τα φρούτα που δεν υπάρχουν όλο τον χρόνο στην αγορά, επομένως μόλις βγουν και εμφανιστούν, είναι η ευκαιρία μας να μαγειρέψουμε και να τα απολαύσουμε. Και ξέρετε τώρα, τα κηδόνια τα κάνουμε και αλμυρά και γλυκά, τα μαγειρεύουμε με πολλούς τρόπους. Εγώ νομίζω ότι ένας από τους πιο ωραίους τρόπους είναι να τα βράσουμε σε ένα ωραίο σιρόπι ή να τα ψήσουμε στο φούρνο. Και έτσι μαλακώνει η σάρκα τους και αποκτάει άλλη γεύση και άλλη υφή. Μαλακώνει και γίνεται πραγματικά ένα πράγμα αφρός τελείως. Εγώ εδώ θα τα μαγειρέψω σε μια κατσαρόλα με ροζέ κρασί και θα κάνω ένα σιρόπι απίστευτα νόστιμο. Λοιπόν, ξεκινάω πρώτα την προετοιμασία. Κόβω τα κηδόνια πρώτα σε μεγάλα κομμάτια για να τα κόψω μετά σε μικρούς κύβους. Επειδή κάνω πανακότα και θέλω τα κηδόνια αυτά να είναι το συνοδευτικό της κρέμας, γι' αυτό τα κόβω σε μικρά-μικρά κομματάκια. Διαφορετικά, αν τα ψήναμε στο φούρνο, θα τα κόβαμε στη μέση ή σε πιο μεγάλα κομμάτια, έτσι. Και πάμε τώρα εδώ. Να ξέρετε πως τα κηδόνια, όσο είναι έτσι φρέσκα με λαμπερή φλούδα, διατηρούνται για λίγες ημέρες εκτός ψυγείου, στα θερμοκρασία περιβάλλοντος. Και όταν τα προετοιμάζουμε για μαγείρεμα, για ψήσιμο, πάντα δίπλα μας έχουμε ένα μπολ με νερό και χυμό λεμονιού και τα αφήνουμε μέσα μέχρι να τα χρησιμοποιήσουμε. Δυστυχώς, μαυρίζουν πολύ γρήγορα. Οπότε, αν τα αφήσουμε σε νερό και λεμόνι, λίγο καθυστερούμε αυτό το μαύρισμα, δεν σκουραίνουν τόσο πολύ. Και όταν μαγειρεύονται και μετά παίρνουν ένα απίθανο ροζέ κόκκινο χρώμα. Το ωραίο με τα κηδόνια είναι ότι είναι γεμάτα πικτίνη, φουλ στην πικτίνη. Και η φλούδα τους αλλά και τα κουκούτσια τους έχουν πολύ πικτίνη. Οπότε όταν κάνουμε μαρμελάδες μπορούμε να βάλουμε φλούδες και κουκούτσια τυλιγμένα σε ένα τουλουπάνι, σε ένα σακουλάκι που είναι κατάλληλο για βράσιμο. Και θα τα βράσουμε μαζί με τα φρούτα και θα δείτε ότι ό,τι βράσουμε, μια μαρμελάδα για παράδειγμα, πίζει πάρα πολύ ωραία με φυσικό τρόπο. Το κάνω πολλές φορές αυτό και κάνω φοβερά ζελέ και φοβερές μαρμελάδες. Είναι πολύ ωραία πικτίνη για ζελέ. Κόβω και το τελευταίο κομμάτι. Όταν μαγειρεύουμε μεγάλη ποσότητα κηδονιών, αυτά τα κομματάκια εδώ, δηλαδή το κεντρικό κομμάτι με τα κουκούτσια και τις άκρες, τα μαζεύω σε ένα σακουλάκι, τα βάζω κατάψυξη και τα έχω έτοιμα για την περίπτωση που θα κάνουμε μια μαρμελάδα. Έτσι, στην περίπτωση που θα φτιάξουμε μια μαρμελάδα. Τώρα τα βάζω στην άκρη και πάμε στην επόμενη φάση. Πάμε να δούμε πώς θα φτιάξουμε τα κηδόνια στο σιρόπι με ροζέ κρασί. Βάζω λοιπόν στην κατσαρόλα τα κηδόνια στρακισμένα από το νερό τους. Μετά προσθέτω το κρασί. Θα τέριαζε και το κόκκινο κρασί και το λευκό. Το ροζέ είναι λίγο πιο τελικάτο και μου δίνει και ωραίο άρωμα και μου κάνει και ένα πολύ όμορφο σιρόπι. Προσθέτω λευκή ζάχαρη ή καστανή αν σας αρέσει. Ένα ξύλο κανέλας. Και 4-5 καρφάκια γαρίφαλο. Αυτά είναι τα μπαχαρικά που ταιριάζουν απόλυτα και με το κρασί και με τα κηδόνια. Θα μπορούσαμε να βάλουμε επίσης λίγο μπαχάρι ή αστεριωδή γλυκάνισο. Μετά αρχίζουμε και το βαραίνουμε πάρα πολύ το σιρόπι. Νομίζω ότι γαρίφαλο και κανέλα είναι ένας πολύ ωραίος συνδυασμός. Τώρα, ανακατεύουμε εδώ για να πέσει η ζάχαρη μέσα στο κρασί και τα αφήνουμε να πάρουν μια βράση. Από τη στιγμή που θα πάρει βράση το σιρόπι, μετριάζουμε την ένταση από το 8 πάνω στο 6 και βράζουμε τα κηδόνια στο σιρόπι τους για 20 λεπτά περίπου. Και μετά το σιρόπι αρχίζει και πίζει, μοσκοβολάει πάρα πολύ ωραία, τα κηδόνια μαλακώνουν και είναι έτοιμα να τα απολαύσουμε. Αυτή είναι η πρώτη φάση του γλυκού μας. Έχουμε και δεύτερη φάση, να ετοιμάσουμε την πανακότα γιαουρτιού. Και αφού βράσουν τα κηδόνια, τα αφήνουμε να κρυώσουν. Αυτή είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να προχωρήσουμε με την πανακότα, γιατί θέλουμε και από το σιρόπι τους. Λοιπόν, θέλω να σας δείξω καταρχάς τι γίνεται εδώ. Έχουν μαλακώσει πάρα πολύ ωραία. Έχουν πάρει αυτό το ελαφρώς ροζέ χρώμα και από το κρασί. Εντάξει, έχουμε αρώματα κανέλας και γαρίφαλου. Και πραγματικά τα κηδόνια γίνονται γλύκισμα έτσι. Και φυσικά έχουν μια φοβερή υφή. Είναι βελούδινα. Αυτά τώρα μπορούμε να τα σερβίρουμε κατευθείαν με λίγο γιαούρτι. Είναι όνειρο. Από μόνο τους ένα πιάτο είναι ένα γλυκό του κουταλιού σχεδόν φρέσκο της στιγμής πεντανόστιμα. Είναι το τέλειο γλυκό για μετά το γεύμα. Αλλά εμείς πάμε να κάνουμε κάτι πιο πολύτιμο. Μια πανακότα γιαουρτιού.
το γιαούρτι ταιριάζει με τα κυδόνια. Εγώ σκέφτηκα να κάνω μια δροσερή κρέμα, την οποία θα τη φτιάξουμε με την τεχνική της πανακότα. Έτσι. Άρα, τι κάνουμε, ξεκινάμε εδώ τη διαδικασία. Πρώτα απ' όλα, θα βάλω λίγο γάλα να ζεσταθεί. Γιατί θέλω να διαλύσω μέσα τα φύλλα της ζελατίνης. Και τώρα, εδώ ξεκινάμε. Γιαούρτι. Στραγγιστό γιαούρτι. Μπορείτε να βάλετε και ένα γιαούρτι light με πολύ λίγα λιπαρά για να κάνετε ένα ακόμη πιο δροσερό και ελαφρύ γλυκό. Λίγη ζάχαρη. Έχουμε αρκετή ζάχαρη εδώ επίσης και στα κυδόνια, οπότε έχουμε γλυκιά γεύση. Και αρωματίζω με ξύσμα lime. Και το lime και το λεμόνι ταιριάζουν πολύ ωραία. Το lime έχει κάτι εξωτικό. Έχει πιο ωραίο άρωμα και ταιριάζει εδώ με τα κρεμμόδι γλυκά και με το γιαούρτι. Και ρίχνω και χυμό lime. Και εδώ ρίχνω και το σιρόπι από τα κυδόνια. Και ανακατεύω. Και για να γίνει πιο εύκολα η δουλειά εδώ, χρειάζομαι ένα σύρμα για να σπάσουμε και τους βόλους του γιαουρτιού. Ανακατεύω μέχρι να γίνει μια κρέμα ωραία, βελούδινη, που δεν έχει βόλους. Απλά και ωραία. Και η τελική κίνηση. Εδώ το γάλα έχει ζεσταθεί. Οπότε, ρίχνω και τα φύλλα της ζελατίνης, τα οποία τα έχω βάλει σε κρύο νερό κλασικά. Τα αφήνουμε για 5-10 λεπτά σε κρύο νερό, αρκετό νερό, να μουλιάσουν, να μαλακώσουν και μετά τα ρίχνω μέσα στο ζεστό γάλα ή σε οποιοδήποτε ζεστό υγρό έχει η συνταγή μου και ανακατεύω για να διαλυθούν. Τα φύλλα της ζελατίνης θα μου δώσουν αυτή την ωραία υφή που έχει η πανακότα. Ανακατεύουμε πολύ καλά για να διαλυθεί μέσα στο γάλα και μετά το ρίχνουμε εδώ στο μείγμα με το γιαούρτι. Ανακατεύοντας πάντα. Είναι από τα πιο εύκολα γλυκά και εντυπωσιακά γλυκά. Όταν το φτιάξουμε σωστά, πραγματικά είναι φοβερό. Μας αποζημιώνει και με τη γεύση του, και με την εμφάνισή του, και με την υφή του. Και εδώ μάλιστα, επειδή έχουμε βάλει το γιαούρτι και το χυμό lime, έχει μια ωραία ελαφρώς ξινούτσικη γεύση που ταιριάζει πάρα πολύ με τα γλυκά κυδόνια. Αυτή είναι λοιπόν η πανακότα γιαουρτιού. Είδατε, εύκολη και εντυπωσιακά νόστιμη. Τώρα την αφήνω για λίγο να κρυώσει γιατί ρίξαμε το καυτό γάλα. Εδώ έχω τα μπολάκια μέσα στα οποία θα τη μοιράσω. Για να τα αφήσω μετά στο ψυγείο θέλουν περίπου 3 με 4 ώρες για να πήξουν. Και μετά απολαμβάνουμε αυτό το ωραίο γλυκό. Πάμε να δούμε την κάρτα με τα υλικά και γυρίζουμε για τη συνέχεια. Για την πανακότα γιαουρτιού με κυδόνι για 8 μερίδες θα χρειαστείτε. Για την πανακότα. 500 γραμμάρια στραγγιστό γιαούρτι, 250 ml γάλα, 250 ml σιρόπι από τα κυδόνια ποσέ, 6 φύλλα ζελατίνης, 100 γραμμάρια ζάχαρη και χυμό και ξύσμα από ένα lime. Και για τα κυδόνια ποσέ, 2 κυδόνια, 500 ml ροζέ κρασί, 100 γραμμάρια ζάχαρη, 1 ξύλο κανέλας και 5-6 γαρίφαλα. Και πάμε στο τελικό σερβίρισμα. Μοιράζουμε τα κυδόνια, τα μαγειρεμένα στο ροζέ κρασί, εδώ σε κάθε πανακότα. Και το δροσίζουμε με λίγο φρέσκο δυόσμο ή φρέσκια μέντα. Ταιριάζουν και τα δύο. Αυτή είναι λοιπόν η πανακότα γιαουρτιού με τα κυδόνια, τα μαγειρεμένα στο ροζέ κρασί. Εύκολο, γρήγορο και πεντανόστιμο γλυκό που θα το λατρέψουν όλοι.